την Φωτεινή Πιπηλή. Καλημέρα, κυρία Πιπηλή. Καλημέρα, Φωτεινή. Καλημέρα, και έχουμε ακριβώς τα ίδια γούστα, κύριε Τσίπρα. Είπα, ναι, θα έχω τη Φωτεινή στο ημερολόγιο, ας βάλω μια κάλας. Καλώς ήρθες. Ετοιμάζεσαι, φαντάζομαι. Γιατί... Ετοιμάζομαι για κάτι πολύ σημαντικό και προσωπικό και γενικότερα για την ελληνική παρουσία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Mm-hmm. Κάντε τον πρόλογο, κύριε Τσίμα. Λοιπόν, η αφορμή, όχι ο λόγος, η αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι αυτό. Είδα ότι η Φωτεινή Πιπηλή πήρε μια πρωτοβουλία. Η Επιτροπή Πολιτισμού του Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης θα κάνει μια συνεδρίαση στην Αθήνα, στην Ελλάδα μάλλον, με πρόταση της Φωτεινής που έγινε δεκτή, μετεπένων μάλιστα. Θα έρθουν τα μέλη της Επιτροπής εδώ για μια ξενάγηση και συζήτηση για ένα πρωτότυπο αλλά πολύ ενδιαφέρον θέμα και πολύ ταιριαστό στην Ελλάδα, τον πολιτισμό του νερού. Θα πάνε στο Ρίο, θα δουν τη γέφυρα, θα πάνε στην αρχαία Ολυμπία και θα συζητήσουν για το θέμα. Έκανα τον πρόλογο. Αγαπητή Φωτεινή, δώσε τις λεπτομέρειες. Με αφορμή, εγώ είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Επιστημών στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μου ζητήθηκε λοιπόν να καταθέσω μία πρόταση αναφορικά με τα θέματα που μας απασχολούν. Mm-hmm. Από χρόνια με βασανίζει το ότι ειδικά στην Ελλάδα, ειδικότερα την περίοδο της κλιματικής κρίσης και πολύ ειδικά τώρα με την ενεργειακή κρίση, δεν δίνουμε τη δέουσα σημασία στην γενική αξία του νερού. Mm. Πρότεινα λοιπόν η επόμενη επιτροπή να συγκληθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, έκανα ειδική επιλογή της τοποθεσίας στο κέντρο του πολιτισμού του κόσμου που είναι η αρχαία Ολυμπία, να συνεδριάσει εκεί λοιπόν 20 με 22 Φεβρουαρίου η υποεπιτροπή που ασχολείται ειδικότερα με το πολιτισμό και την κληρονομιά, με θέμα η πολιτισμική κληρονομιά του νερού. Mm. Διότι, καλά, έγινε ουσιοδός δεκτή η αποδοχή της πρότασής μου, διότι τους εξήγησα ότι το νερό είναι το πρώτο στοιχείο της ζωής στον πλανήτη. Mm. Και συνδέθηκε με την έννοια της ίδιας της ζωής έως σήμερα, από τη γέννηση της ανθρωπότητας, έτσι. Και από την αρχική δαιμονοποίησή του από τους τότε ανθρώπους και τη μετέπειτα θεοποίησή του, mm-hmm. το νερό όθησε και πάρα πολλές επιστήμες και τέχνες. Δηλαδή συνέβαλε αυτό το μυστήριο του νερού στην εξέλιξη των τότε κορυφαίων τεχνικών έργων από τη Μέση Ανατολή, από τους λαούς τότε. Και γίνανε τα πρώτα υδραγωγεία, οι γέφυρες, τα νυμφαία, οι κρίνες, τα σπα, τα λουτρά δηλαδή, που να θυμηθούμε τη ρωμαϊκή κληρονομιά που μας έχουν αφήσει οπουδήποτε στην Ελλάδα, mm-hmm. εκείνη ειδικά mm-hmm. η περίοδος. Και επίσης το νερό ταυτίστηκε με κορυφαία έργα τέχνης, είτε ζωγραφική, την κληπτική, τη μουσική και επίσης το σημαντικότερο, από την εποχή της μυθολογίας, επειδή οι άνθρωποι τρόμαζαν, αντιμετώπιζαν με δέος και σεβασμό το νερό και τη δύναμή του, έγινε αντικείμενο προσώπων που ηρωποιήθηκαν μέσω της μυθολογίας, πολύ περισσότερο στην αρχαία περίοδο, όπου άρχισαν τα ποτάμια, οι λίμνες, οι καταράκτες να είναι η μύθεα όντα, όπως ας πούμε ο Αλφιός που θα τους πάω, ειδικά στον Αλφιό, γιατί έχω κάνει και την τοποθεσία, έχω επιλέξει, ο Αλφιός ήταν η μύθεος, οι νύμφες. Mm-hmm. Θα πάμε στη λίμνη του Καγιάφα που είναι πολύ φορτισμένη από τη μυθολογία, γιατί εκεί ήταν οι περίφημες ανιγρίδες νύμφες που επίσης είχαν θεοποιηθεί. Άρα λοιπόν γίνεται μια ολόκληρη προσπάθεια από την πλευρά μου, επειδή ξέρω και πολύ καλά την περιοχή, να συνδέσουμε τη μυθολογία, την αρχαία ιστορία της τέχνης και τη θρησκεία, Παύλο Τσίμα. Μάλιστα. Το νερό, ειδικά και στους χριστιανούς και στους μουσουλμάνους, είναι κυρίαρχο στοιχείο στην τελετουργία.
Και είμαι πολύ έτσι χαρούμενη και υπερήφανη γιατί η Ελληνική Βουλή, ο πρόεδρος της Βουλής δηλαδή και η επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, θα υποδεχθούμε και εγώ προσωπικά και θα υποδεχθούμε τους περίπου 35 βουλευτές από χώρες της Είναι Ευρώπης. Είναι μέλη της Επιτροπής. Είναι μέλη της Επιτροπής και να πω και κάτι ότι κυριαρχούμε οι γυναίκες. Αλήθεια. Διότι έρχεται, προσέξτε τώρα. Έχουμε γυναίκα επικεφαλή στην κυρία Μπακογιάννη στην ελληνική αντιπροσωπεία. Έρχεται η Γενική Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Συγγνώμη, η κυρία Δέσποινα Χατζηβασιλείου. Mm-hmm. Ελληνίδα. Πρόεδρος της υποεπιτροπής είναι η Νίνα Ικασιμάτη, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε λοιπόν ότι κυριαρχούμε. Ναι. Και εγώ που είχα όλη αυτή την πρωτοβουλία. Κυριαρχούν οι γυναίκες και το νερό. Και νερό και έχουμε δύο, και τέσσερις. Δύο θεϊκές υποστάσεις. Και οι γυναίκες και το νερό. Λοιπόν, επικίνδυνες και χρήσιμες. Τώρα, εκτός από αυτό φαντάζομαι, Φωτεινή, ετοιμάζεσαι και για τις εκλογές. Ετοιμάζομαι για την πρώτη Αθηνά, το χωριό μου που λέω εγώ χαρακτηριστικά. Ναι. Και έχει ο πεδίο δόξης λαμπρό, γιατί όπως γνωρίζουν ειδικά οι ακροατές του Sky, το προσωπικό μου αντικείμενο και ο αγώνας όλα αυτά τα χρόνια είναι η Αθήνα, η αναβάθμιση της καθημερινότητας, δηλαδή ο πολιτισμός. Συγγνώμη, πνίγηκα λίγο. Ναι, πάρει μια ανάσα. Ο πολιτισμός της καθημερινότητας. Έχω βοηθήσει πάρα πολύ στο να αλλάξουν νόμοι. Δηλαδή η χορύπανση. Εγώ αναγνωρίζω ένα πράγμα. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, γιατί γνωριζόμαστε και ως συνάδελφοι, αλλά σου αναγνωρίζω ένα πράγμα, ότι είσαι από τους βουλευτές που ασχολούνται με αυτά με τα οποία πολύ λίγοι πολιτικοί ασχολούνται, δηλαδή τα τραπεζάκια και τα καθίσματα στα πεζοδρόμια, τις διαβάσεις, τα πάρκα, τα άτομα με ειδικές ανάγκες που δυστυχώς καταψηφίστηκε, αν είναι δυνατόν, πλην του Πασόκ Κινάλ και της Νέας Δημοκρατίας, το εκπληκτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Κώστα Τσιάρα για την εξίσωση των αμαία στα θέματα της δικαιοσύνης, είναι φρικτό ότι καταψηφίστηκε από όλα τα άλλα κόμματα. Μόλις χθες συνέβη αυτό στην Επιτροπή, κύριε. Τα εξαρτημένα ανακλαστικά. Η αντιπολίτευση καταψηφίζει ό,τι φέρνει η κυβέρνηση. Ναι, είναι όντως. Αυτό που ήταν για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι κατάφερα με νομοθετικές παρεμβάσεις μέσα στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων η χορύπανση επανήλθε από το 19 ως αδίκημα, γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το είχε καταργήσει, δεν υπήρχε η χορύπανση ως αδίκημα. Το γεγονός ότι εφ' εξής δεν θα κλείνει οποιοδήποτε αθλητικός σύλλογος το κέντρο της Αθήνας πέρασε με νομοθετική ρύθμιση μετά από δική μου επίκαιρη ερώτηση, με αφορμή ένα χάλι που έγινε το Μάιο και έκλεισε όλη η Αθήνα γιατί υπήρξε κάποια αθλητική δραστηριότητα. Και επίσης ότι θα σφραγίζονται πλέον τα μαγαζιά με τα τραπεζοκαθίσματα και τις παρανομίες μετά από τις τρεις συνεχείς διαπιστώσεις παραβάσεων. Νομίζω έχω βαρύ φορτίο να αποδείξω γιατί πρέπει και να συνέχεια. Ψηφίσουν. Και έχεις και συνέχεια. Και καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλή σου μέρα. Πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.